Δηλαδή, αν συγκρίνει την Άντζελα με τι γυναίκε ηλικία τη, τη κοριτσάκι. Καλέ, να διατηρείται καλύτερα από όλε. Γραμμωμένη. Εμεί στη σπίτι μου έκανε κάτι βαθιά καθίσματα, χόρευε εκεί τον Νίκο, θα το δείτε τώρα. Πάθαμε την πλάκα τη ζωή μα. Του έλεγε δε εδώ, κομμάτια. Ναι, και έμεινα. Λοιπόν, χθες εννοείται. Και μπορούσε να το κάνει γιατί όταν εκτίθεσαι πρέπει να διατηρήσει καλά. Για να χθες εμείς ήμασταν έτοιμοι να την αποχαιρετήσουμε και μου ήρθε με ένα μήνυμα από μια καρακάξα, όπως τα έλεγε και ο Βερίκιος, ναι, στο κινητό μου ότι συζητάει, είναι στην τελική ευθεία των συζητήσεων με το Dancing with the Stars στον Αντένα. Και μάλιστα όταν τη το είπα στον αέρα, μου λέει ναι, τώρα έχω ραντεβού μετά από εσάς. Το μάθες. Χθες λοιπόν, ο Χερόνα μου στείλε μια πηγή. Ναι, αλλά λέει, το επιβεβαίω. Ναι, το... Πήρε και το ύφο τη. Λοιπόν. Έκανε το ραντεβού η Άντζελα, αλλά μάλλον δεν θα τελεσφορήσει η συνεργασία. Θα σας πω κρίμα. Γιατί. Πού δεν τα βρήκαμε. Από τον Αντένα θέλουν να χορέψει, αυτή θέλει να είναι στην Κριτική Επιτροπή. Ναι, ρε παιδιά, Άντζελα Δημητρίου, μόνο Κριτική Επιτροπή τώρα. Γιατί και στο χορέψω. Χορό, παιδιά, και στο χώρο. Μπορεί να ξεκινήσει από το χώρο και στο χρόνο να πάει στην Κριτική. Ο χώρο μπορεί να είναι μόνο για λίγες εβδομάδες. Ενώ τη θέση τώρα παρατηρημένα, 14 εβδομάδες σε ρίτσα. Κριτική Επιτροπή και τη βάζει αγκέστη να χορεύει αν είσαι και κατάλαβε. Για να την εκμεταλλευτεί όλο το. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από το χώρο. Γιατί μπορεί να δώσει κίνηση. Λοιπόν, κοίτα, επειδή σήμερα γενικώς διαχειριζόμαστε τη διεύθυνση προγράμματος Εναλλάξ. Αντικειμενικά, θα κάνουμε ένα brainstorming. Η κυρία Δανδουλάκη στην Κριτική Επιτροπή. Άκου. Η κυρία Δανδουλάκη είναι η κυρία Δανδουλάκη. Δεν θα την συγκρίνω. Αλλά σίγουρα η Άντζελα έχει ατάκα που δεν περνά απαρατήρητη. Τώρα, αν αυτή η ατάκα θα είναι μέσα από την Κριτική Επιτροπή ή μέσα από το παρκέ που θα τη λέει ο Λάτσιο δεν χόρεψε καλά και θα τη λέει τι λε, αγάπη μου, είμαι 35 χρόνια η Άντζελα και θα γίνεται ένα μπουρδούγιο και ένα σαματά. Και αυτό ωραίο το πράγμα. Έχει να βάλουν πέμπτο στην Κριτική Επιτροπή. Εγώ δεν είμαι εγώ λέω, παιδιά, να κάνουμε μια σύσκεψη μετά την εκπομπή, να αποφασίσουμε και να κάνουμε προτάσεις στον Αντένα για να πάει καλά το πρόγραμμά του. Πώς σας χίζαμε και ένα καφέ. Αυτό είναι λεφτά όμως. Θα μας πληρώσει ο Αντένα για τις ιδέες που έχουμε. Το φτηνό παντελόνι. Μα φαγώθηκε σήμερα, έφαγε, ζήτηκες, ρεύτηκες όλα. Αλλά εντάξει, έναν έχω ρίξει. Ότι έχει ρίξει 10 σε 3 μήνες εκπομπή, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται το αποτέλεσμα. Αλλά γιατί με έρωσε, ρε παιδάκι μου, τώρα ήταν απαραίτητο. Δεν στο ρίξε στο παντελονάκι. Μα που σύνω τον καφέ και δεν τη λερώνω, καθαρίζει τον καφέ και με λερώνει. Πώς γίνεται αυτό, έτσι είναι. Προκόπαιο. Βάλτε και χέρι, μάλλον σε έτσι. Πάνω στο καλύτερο θέμα. Τη λαζαρία είναι. Όχι, θα τα ακούσει και από πάνω. Καλά, αυτό είναι σίγουρο με τον Νίκο. Δεν είναι πιο πιθανό όταν ρίχνει τον καφέ να λερωθεί ή να καθαρίζει. Αγόρι μου, είσαι κλασικό άντρα. Κάνει φασαρία χωρί να μιλά και μετά τα ρίχνει και στον άλλο. Είσαι κλασική γυναίκα που καθαρίζει χωρί να λερώνει. Μα εσύ καθαρίζεις, τώρα λερώνεις. Εσύ πραγματικά, γιατί μιλάς. Λερώνεις. Μας δεν παρακαλώ, καθαρίζεις ή λερώνεις. Πέτα τον καφέ σου τον Παπανώτα. Μέχρι εδώ έχουν φτάσει. Περάθηκα εγώ με δύο καρέκλες παρακείς. Ποιο σου μίλησε, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα καθαριστικό να τους ψεκάσω. Είχαμε τόσο ωραία συζήτηση. Εκείνο για τις κατσαρίδες. Έλατε. Έρχομαι να σα καθαρίσω με αυτό το κρύο. Πού σε λέω, σε Δημητράκη μου, να σε καθαρίσω. Για χαρά είμαι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μας. Πήγαινε, παιδιά, κιόλας σε 10 παρά 10. Είδες όταν περνάς καλά, περνάει εκεί η ώρα.